Μια νέα συναρπαστική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη νέα δουλειά της ζωγράφου Έλληνας Παπαδημητρίου. Προερχόμενες από 23 μεσογειακές χώρες, οι γυναίκες πρωταγωνίστριες της συλλογής, ως οικέτιδες, ομιλούν μια κοινή γλώσσα των λιμανιών, ξεχασμένη από αιώνες, την επωνομαζόμενη Σαμπύρ, με το λόγο να μετατρέπεται σε εικόνα και οπτική αφήγηση. Είναι στημένη για να φαίνεται από πάνω προς τα κάτω. Και ο κάθε κυβόληθος εκπροσωπεί μια χώρα της Μεσογείου και έχει. Είναι μεταφρασμένο το ποίημα στην αντίστοιχη γλώσσα. Στην έρευνά μου για τη Μεσόγειο έπεσα πάνω στη γλώσσα Σαμπύρ, που είναι ένα από τα κοινά της Μεσογείου, που δεν υπάρχει πια. Είναι μια ξεχασμένη lingua franca που χρησιμοποιήθηκε για περίπου 1000 χρόνια, αλλά επειδή δεν καταγράφηκε ποτέ, δεν μπήκε ποτέ στις ενδοχώρες, τη μιλάγανε στα λιμάνια, οι διπλωματικοί και οι εμπορικοί κύκλοι. Πόσο πανανθρώπινα και διαχρονικά είναι όλα αυτά? Είναι η αξία της ζωής, η αξία της περιουσίας, η αξία της εγκατάστασης. Ταυτόχρονα όμως διαχρονικά είναι και τα προβλήματα τα μεγάλα της ανθρωπότητας. Ο πόλεμος, η προσφυγιά, η φτώχεια. Και το πολύ ενδιαφέρον με αυτή την έκθεση είναι ότι όλα αυτά τα διαχρονικά μηνύματα που συνδέουν το παρελθόν με το παρόν βγαίνουν μέσα από γυναικείες φωνές. Και αυτό είναι κάτι που επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Η συλλογή ξεχωρίζει για τις μεικτές τεχνικές που δημιουργούν αδρές υφές και ανάγλυφες επιφάνειες που φιλοξενούν λέξεις, πρόσωπα, σύμβολα, διεγείροντας με αυτόν τον τρόπο το συνέστημα του επισκέπτη που ταξιδεύει μαζί τους στις θάλασσες της Μεσογείου. Ανακάλυψα ότι η Μεσόγειος είναι ένα τελείωτο πηγενέλα που άνθρωποι είτε λόγω καιρικών συνθήκων είτε λόγω πολέμων μετακινούνται πέρα δόθε. Δηλαδή, μόνο τα 100 τελευταία χρόνια έχουμε 3 μεγάλες μετακινήσεις μαζικές στη Μεσόγειο. Έγραψα λοιπόν μια προσευχή για τη Μεσόγειο. Το πρώτο μέρος της προσευχής απευθύνεται στο θείο όπως το νιώθουμε μέσα από τις αισθήσεις, δηλαδή πώς καμιά φορά δεν μας κεγόμαστε από τον ήλιο και είναι τόσο ευχάριστο αυτό, μας ζεσταίνει τόσο ευχάριστα που λέμε δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Σκέφτηκα ότι πάντα κάποιοι φεύγουν και μια γυναίκα μένει πίσω να προσεύχεται. Έλεγξα την προσευχή να μπορεί να την πει οποιοδήποτε, δηλαδή είτε χριστιανός είναι, είτε μια χριστιανή, είτε μια μουσουλμάνα, είτε μια Εβραία, να μπορεί να την πει αυτή την προσευχή. Η Μεσόγειος, αυτή τόσο οικία και αγαπημένη θάλασσα, ταυτόχρονα είναι μια ταραγμένη θάλασσα. Όπως έχει πει ο Μπροντέλ, είναι μια μεγάλη αγκαλιά, αλλά και μαζί πολύ μικρή κλειστή κόλπη, πολύ μικρή κόσμη. Τεκμηριωμένη αρχαιολογικά είναι η μετανάστευση ήδη από την προϊστορική εποχή στη Μεσόγειο. Οι άνθρωποι μετακινούνταν για χιλιάδες λόγους. Η έκθεση είναι ανοιχτή στο κοινό έως τα τέλη Μαρτίου.